Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήλθατε. Πιθανώς θα περιμένατε να δείτε μια άλλη, πιο γνώριμη εικόνα στους δέκτες σας, αλλά δυστυχώς ο καιρός εδώ δεν είναι καλός από χτες. Αυτή η βροχή δεν λέει να σταματήσει, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δεν διευκολύνει τις ενέργειες των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και να έχει όμως, θα είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι με πολύ δύναμη και μάχες σώμα με σώμα. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας Αθήνα. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Πίεσε. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Δοκιμάζει σουτ. Προωθεί την μπάλα. Την έκοψε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Και θα σουτάρει. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Πολύ καλό το passing game εδώ. Τη στέλνει μακριά. Έκανε τη μακρινή παλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Αλλαγή παιχνιδιού. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Βλέπει την μπάλα. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Και σουτάρει. Και άλλη ευκαιρία. Η μπάλα ξύρισε το δεξί κάθετο δοκάρι. Πολύ καλά ζυγισμένο σουτ. Από ατυχία και μόνο δεν κατέληξε στα δίχτυα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βλέπει η δίχτυα από εκεί και κάνει το σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Επινοήσεις σαν και αυτή εδώ την παλιά μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
στέλνει την μπάλα μπροστά, τη γυρίζει πίσω. Ήταν δύσκολη φάση εδώ για τον παίκτη, δεν είχε και κάποιο συμπαίκτη γύρω του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα μιλάει, θα επιχειρήσει να φύγει. Ναι, θα καμπάρει. Πολύ σημαντικό αυτό το γκολ. Μπαίνει λίγο πριν ο διαιτητής στηρίξει τη λήξη του πρώτου μέρους. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο σκορ στο 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να κρίνει. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Εδώ, Χρήστο, εξαργύρωσαν μια τακτική που τη δουλεύουν πολύ καλά. Άπαξ και ξεκινήσουν αντεπίθεση, δύσκολα σταματιούνται. Φαντάζομαι ότι έτσι θα συνεχίσουν και στο δεύτερο μέρος. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε παρά μόνο μερικές στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει για γκολ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τη στέλνει απευθείας μπροστά. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρο. Επιχειρεί το σου. Η μπάλα είναι μέσα. Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τώρα πια θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω έχουν στρογγυλοκαθίσει στη θέση του οδηγού. Τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Πολύ καλή πάσα. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά.
καταφέρνουν να διώξουν. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ωραία πάσα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Αυτή τη στιγμή ο πίνακας δείχνει 2 λεπτά καθυστερήσεων. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Μια απλά καταπληκτική απόδοση από τους παίκτες, οι οποίοι μας πρόσφεραν τα πάντα. Η σκληρή τους δουλειά απέδωσε και απέσπασαν μια καταπληκτική νίκη. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα, όταν βέβαια έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Έτσι και αυτοί σήμερα, με τις κούρσες τους από εκεί, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Και καθώς οι οπαδοί ξεκινάνε για το σπίτι τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Σε ευχαριστώ. Είναι πάντα απόλαυση να δουλεύω μαζί σου.